Με τον Αλέξη Παπά και τον Μαυρίκιο, παιδιά, τι έχει συμβεί. Ο Αλέξη Παπά ήταν να πάει στην παράσταση να είναι στο κλουβί με τις τρέλες. Όμως, από ό,τι δήλωσε και ο ίδιος, δεν προλάβαινε τόσο γρήγορα να μάθει το ρόλο και να είναι στις πρόβες και να είναι συνεπής. Δεν θεωρούσε ότι είναι αρκετός ο καιρός για να μπορέσει ναι, να. Ναι, και ο Μαυρίκιος και εδώ σε εμάς, η αλήθεια είναι ότι πολύ φιδωλός ήταν στο κομμάτι αυτό. Υπάρχει όμως μια δικαστική εξέλιξη και έχουμε τον δικηγόρο του, τον κύριο Στέλιο Σούβλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σούβλα, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καινούριο. Σας ακούμε λοιπόν. Θα κινηθείτε νομικά και για ποιο λόγο? Κοιτάξτε, αποστείλαμε μια εξώδικη όχληση, μια εξώδικη πρόσκληση προς τον κύριο Μαυρικίου, με την οποία του ζητάμε να σταματήσει να αναφέρεται στο πρόσωπο του κύριου Παπά, καθότι το έχει κάνει επανειλημμένα. Για να με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές. Ποιες είναι οι ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές, κύριε Σούρλα, δηλαδή, για να καταλάβω. Αυτές τις γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο ίδιος και δεν θέλω να το συζητήσω. Δημοσίως έχει κάνει. Γιατί αρχικά να σας πω, επειδή τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές στο Μαυρίκιο εδώ, τον ρωτάμε πάντα. Γιατί δηλαδή δεν λέει μόνο του μπαίνει μέσα και λέει παπάς, παπάς, παπάς. Και αυτός... ναι, δεν ήταν μόνο η δική σας εκπομπή στην οποία βγήκε, βγήκε νομίζω και σε κάποια άλλη εκπομπή. Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι να σταματήσει να ασχολείται με τον, κύριε, με τον εντολέα μου. Αγαπητέ κύριε Σούρλα. Είναι απλό, μήπως, είναι απλό και λιτό. Μήπως έχετε κάνει κάποιο λάθος. Απλά να πω κάτι ότι χθες σε εμάς συγκεκριμένα κύριε Σούρλα, ο κύριος Πλατάκης, ο παραγωγός, εκφράστηκε λίγο αρνητικά, υποτιμητικά για τον Αλέξη. Όχι. Όχι ο Μαυρικιός, θέλω λίγο να το σκεφτείτε. Όχι, κάνετε λάθος. Δεν εκφράζει και ποτέ. Πολλά από αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Μαυρικίου είναι ψευδή και συκοφαντικά. Δώστε μας ένα παράδειγμα, κύριε Σούρλα, για να καταλάβουμε τι εννοείται, για να καταλάβει και ο κόσμος. Ένα παράδειγμα, λέει ο Γρηγόρης. Δεν θέλω να αναφέρω αυτή τη στιγμή. Γνωρίζει ο ίδιος πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζει ο ίδιος και πρέπει να σταματήσει να αναφέρεται στο πρόσωπο του κύριου Παπά. Πάνω στο γεγονός αν είναι καλός ή κακός τοπιός, γύρω από αυτό. Και αυτό. Δεν είναι συκοφαντικό αυτό. Δεν είναι ψευδές και συκοφαντικό. Ναι, αλλά είναι η προσωπική άποψη του καθενός, κύριε Σούρλα. Και για μένα πολλοί μπορεί να λένε ότι είμαι κακή παρουσιάστρια. Τι να κάνω, στον εξώδικα θα είχα στείλει σε όλους. Όχι, δεν είναι η προσωπική άποψη. Όταν ο συγκεκριμένος πελάτης μου, ο κ. Παπάς, έχει μια διεθνή καριέρα που επιχειρηματίες έχουν στηρίξει project εκατομμυρίων πάνω στο όνομά του. Και δεν μπορεί να έρθει ο κύριος Μαυρικίου και να λέει ότι. Δύο λεπτά. Μία ανωτελεία. Δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Επίσης να λέει ότι δεν τήρησε το λόγο του. Δεν υπέγραφε κανένα συμβόλαιο. Εσείς, κύριε Καινούριο. Έχουμε μαζί μας το Μαυρίκιο και το Μαυρικίου, κύριε Σούρλα. Να ρωτήσουμε και το Μαυρίκιο. Μαυρίκιο, πού είσαι, καλημέρα. Καλημέρα Κατερίνα μου. Καλημέρα σε όλους. Αχ, κούκλος είσαι. Πολύ σου πάει αυτό το δερμάτινο. Έλαβε το εξώδικο. Όχι. Μάλιστα. Έχουμε τηλεφωνία. Θα σου έρθει όπου να είναι. Περίμενε το. Άκουσες τον κύριο Σούβλα, λοιπόν. Θέλεις να πεις κάτι. Βεβαίως θέλω να πω. Καταρχήν, εγώ ήμουν ο πρώτος που είπε ότι ο Αλέξης ήταν εξαιρετικός στην πρώτη ανάγνωση και ότι θα ήταν. Στην εκπομπή μας το είπε. Εμάς. Ήμουν ο πρώτος που το είπε. Κατά δεύτερον, θα πω ότι το να ζητούν να μην αναφέρομαι στο όνομά του, ο Αλέξης ήταν ο πρώτος που έκανε ένα δεκασέλιδο story στο Instagram, το οποίο όλοι διαβάσατε και αρχίσατε να μας ρωτάτε. Οπότε αυτός βασικά χρησιμοποιεί την παράσταση και όχι εμείς αυτόν. Και ότι το θέατρο είναι γεμάτο για τις πρώτες 10 παραστάσεις sold out χωρίς τον Αλέξη. Οπότε δεν νομίζω ούτε ότι τον χρειαζόμαστε, ούτε ότι τον χρησιμοποιούμε. Από εκεί και πέρα, όλο το άλλο θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι κατασκευασμένο για να ωφεληθεί ο Αλέξης Παπάς. Και το αφήνω μέχρι εδώ. Είπε κάτι άλλο, κύριο Σούρλας. Είπε και έκανε αναφορά σχετικά με αυτό που υπόθηκε ότι δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Ναι. Και ως επαγγελματίας. Γρηγόρη μου, αγαπημένε, αυτή την υπόσχεση δεν την έδωσε μπροστά σε μένα, την έδωσε μπροστά σε όλο τον θίασο. Όταν ήρθε, έκανε ανάγνωση και αποδέχτηκε τον ρόλο, έβαλε τους όρους του, η παραγωγή του απεδέχθη. Επειδή και είναι και ο κύριος Σούρλα στην Ελλάδα. Καταρχήν δεν είχαν ενημερωθεί ότι ήταν ο κύριος Μαυρικίου στον αέρα. Δεν θέλω να κάνω τηλεοπτικό. Δεν μπορείτε να λέτε τι θέλετε, κύριε Σούρλα. Δεν θέλω να κάνω κανένα τηλεοπτικό δικαστήριο. Δεν κάνουμε τηλεοπτικό δικαστήριο, αλλά ούτε στέλνουμε και τη σκαλέτα σε όλου του καλεσμένου. Εξωδικαστικό αυτό που στέλνετε το χαρτί. Είναι έξοδικα. Δηλαδή, πραγματικά δεν στέλνουμε τη σκαλέτα πουθενά. Ναι, είναι εξωδικαστικό. Ο κύριος Παπάς δεν έχει καμία ανάγκη πραγματικά να πάρει καμία διαφήμιση από τη συγκεκριμένη παράσταση. Αντιθέτως, πιστεύω ότι ο κύριος Μαυρικίου έχει την ανάγκη να κάνει αυτό το πράγμα.
Και γι' αυτόν τον λόγο συνεχίζει και αναφέρεται. Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι ξεκάθαρο. Δεν θέλουμε να ξανααναφερθεί το όνομα του κύριου Παπά. Είναι πολύ απλό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Σούβλα. Ούτε με καλά λόγια, δηλαδή, αν έλεγε κάτι καλό για τον κύριο Παπά. Δεν χρειαζόταν ούτε λιβανιστή για ό,τι θυμίζει τη στιγμή. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Και έχει κάνει και διεθνή καριέρα, δεν έχει ανάγκη. Το είπατε ξανά αυτό, μπράβο του. Μπράβο και το σεβόμαστε. Ερώτηση τώρα. Θα πάει στο Survivor, μήπως το γνωρίζετε αυτό? Όπως είχα πει και για τον άλλο πελάτη μου, τον κύριο Τριαντάφυλλο, είναι στο χέρι του Σατζούν. Είχατε κάνει τη φοβερή δήλωση ότι θα παίρνει 60%. Υπέροχος, υπέροχος. Τη θεωρείτε ψευδής τη δήλωσή μου? Όχι. Γιατί, θεωρούμε ψευδή. Όχι, απλά ένα project, να σου πω, ειδικά στην σημερινή εποχή, δεν κάνει 60%. Από έναν και μόνο. Αν το θεωρείτε, από έναν μόνο. Να μου το πείτε. Εγώ όμως γνωρίζω πάρα πολύ καλά και μου το παραδέχτηκε και. Επειδή γνωρίζω την τηλεόραση, όπως εσείς γνωρίζετε τα νομικά και δεν τα γνωρίζω εγώ, μου φάνηκε λίγο υπερβολή το 60%, ειδικά από έναν παίκτη. Δεν έγινε ποτέ, να σας πω λοιπόν, το 60%. Κάνετε λάθος, κυρία Καινούργιο. Κάνετε λάθος. Υπάρχουν 60% που να προέρχεται από έναν Σούρλα, κύριε Σούρλα, εμένα ο Τριαντάφυλλος είναι και φίλος. Εγώ τον αγαπώ πάρα αλλά πολύ. Αλλά θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι κανείς δεν κάνει μόνος σου τηλεθέαση. Ακριβώς. Ήταν ένα. Ότι έχει κάνει μόνος του ο Τριαντάφυλλος. Έτσι ακούστηκε. Έτσι ακούστηκε. Όταν ήταν μέσα ο Παπάς και ο Τριαντάφυλλος. Είχαν κάνει αυτά τα νούμερα. Και τα άλλα παιδιά. Έπρεπε να πείτε όταν ήταν ο Παπάς με τον Τριαντάφυλλο και τα υπόλοιπα παιδιά, ενδεχομένως να έχει φτάσει σε ένα δίλεπτο 60%. Αυτό. Ωραία. Όταν αποχώρησαν. Μονόλεπτο. Είπα δίλεπτο γιατί είμαι large. Ναι. Επίσης, κύριε Σούρλα, υπάρχει περίπτωση, είπατε είναι στην κρίση του Ατζούν, να κάνετε κι εσείς λίγο πίσω, να κάνει και λίγο μπροστά ο Ατζούν και να δούμε και τον Παπά και τον Τριαντάφυλλο μέσα? Αυτά είναι θέμα συζητήσεως μεταξύ ημών και της Ατζούν. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Σούρλα. Ακούστε με λίγο. Θέλω λίγο να πω ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη να διακομωδηθεί λίγο το θέμα, όμως είναι η αλήθεια και αυτά τα νούμερα τα οποία έστω και... Κύριε Σούρλα, αρχικά δεν διακομωδεί κανένας κανέναν. Ποιος διακομώδησε, κύριε Σούρλα, γιατί τώρα... Δεν αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Σούρλα. Σε μένα. Ούτε σε εσάς. Αναφέρομαι σε κάποιες εκπομπές, άλλες εκπομπές. Έχει ανάγκη ο κόσμος να γελάσει. Καλά κάνουνε. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Καινούργιο. Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη. Εγώ γενικότερα γέλασα, ήταν πολύ εύθυμη η δήλωσή σας. Εγώ είμαι σε αυτή την εκπομπή, θα πω για μένα, ήταν πολύ εύθυμη η δήλωσή σας. Όχι, καθόλου τηλεοπτική. Ήταν πολύ εύθυμη η δήλωσή σας και είστε προφανώς χαρά Θεού άνθρωπος για να κάνετε όλα αυτά. Εντάξει. Ελπίζω λοιπόν. Εύθυμη δεν είναι ο άνθρωπος. Για μένα ήταν εύθυμη. Παιδιά, ο κύριος Σούβλας είπε την άποψή του, εντάξει. Εντάξει και τώρα, παιδιά. Έκανε την προσέγγιση του. Είναι ευγενέστατος και πάντα μιλάει, ευχαριστούμε πολύ. Και αν μη τι άλλο. Κάτι τελευταίο να πω. Θέλω λίγο να μου πείτε, όταν η Ατζούν θα πάει σε κάποιου χορηγού και θα πει, εγώ έχω αυτό το προϊόν, δεν θα παρουσιάσει έστω αυτό το δίλεπτο το 60% και το 70%. Θα το παρουσιάσει. Κύριε Σούρλα μου, προφανώς είστε πολύ, πολύ καλός δικηγόρος, αλλά προφανώς δεν έχετε εργαστεί σε εταιρεία παραγωγής, ναι, να ξέρετε πώς γίνεται το θέμα. Παρουσιάζει γενικώς τη συνολική πορεία ενός project. Από το χώρο της τηλεόρασης, γιατί έχω πολλούς από το χώρο της τηλεόρασης ως πελάτες και γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Πάντως, κύριε Σούρλα, αντικειμενικά. Και θα το πω, η συμμετοχή του Τριαντάφυλλου και του Παπά μόνο να δώσει έξω στο Survivor. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Σούβλα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα.